Αγαπητοί ιερείς, νέοι άνθρωποι, αγαπητοί Έλληνες και Ελληνίδες. Βλέπετε τι φέρω στο αριστερό μου χέρι. Θέλω να χειροκροτήσετε για να ακούσουν μέχρι τον παράδεισο ότι τους σκεφτόμαστε και δεν τους ξεχάσαμε. Θέλω να ξεκινήσω με αυτό, γιατί όπως πνίγεστε και εσείς, όπως φλέγεστε και εσείς, πνίγομαι και φλέγομαι. Πνίγομαι γιατί μέσα στην καρδιά μου, στην ψυχή μου και στο σώμα μου είναι γραμμένο ένα γιατί. Εμείς δεν ζητάμε να γίνεται σαν την Ιαπωνία που καθυστερεί το τρένο για 2 λεπτά και παρετούνται υπουργοί. Εδώ έχουμε νεκρούς Έλληνες και Ελληνίδες και η προπαγάνδα και ο Γκέμπελς, οι γεργαλάδες και όλοι οι λοιποί βγήκανε και μας προκαλούνε και μας δείχνουν με το δάχτυλο. Καλά, εμάς δεν μας σέβονται τους ζωντανούς. Τους νεκρούς μας δεν τους σέβονται. Είναι ύβρις. Όπως γνωρίζετε, το μεγαλύτερο έγκλημα από τότε που υπάρχει Ελλάδα μέχρι σήμερα είναι η ύβρις. Ακολουθείτε από την έμεσης. Είτε λέγεται Φετιές, είτε λέγεται Μακεδονία, είτε λέγεται Μητρετόδης και Κούκλατσης, είτε λέγεται Γιάννης Βασίλης Γαϊλαλή, είτε λέγεται Ελληνισμός, η έμεσης θα έρθει. Γι' αυτό σας καλώ να μην φοβάστε, να μην παρετήσετε, να μην απογοητεύεστε. Αυτοί μας φοβούνται. Αυτοί πρέπει να μας φοβούνται που μας δείχνουν με το δάχτυλο απροκάλυπτα υβρίζοντάς μας. Πρέπει να σας πω από την αρχή και να σας ξεκαθαρίσω το εξής. Ο Σεφέρης έλεγε, μπορώ να μιλώ χωρίς φόβο και χωρίς πάθος γιατί δεν έχω κανένα πολιτικό δεσμό. Έτσι πρέπει να μιλάτε και εσείς, χωρίς φόβο και χωρίς πάθος. Εδώ δεν είμαστε ούτε μπλε, ούτε πράσινοι, ούτε μαύροι, ούτε ροζ. Εδώ είμαστε Έλληνες και είμαστε Ελληνίδες. Ο πατριωτισμός μας δεν είναι τροπή, είναι καθήκον και χρέος. Έκανα αρκετά χιλιόμετρα όλο αυτό το χρονικό διάστημα, μπορεί να είναι και χιλιάδες. Όταν έρχομαι όμως στη Δράμα σκέφτομαι το εξής. Σ' αυτόν εδώ τον χώρο που πατάμε, όπως λέει και ο Κολοκοτρώνης, πριν από εμάς πατούσανε δεκάδες και χιλιάδες πιο σημαντικοί άνθρωποι. Αν σας λέει τίποτα ο Μητροπολίτης Δράμας Χρυσόστομος, αν σας λέει τίποτα ο Μητροπολίτης Μύρνης Χρυσόστομος, τότε και μόνο για αυτόν δεν πρέπει να παρατήσετε τον αγώνα σας. Γνωρίζετε όλοι ότι η Δράμα, και αυτό είναι το μήνυμα που πρέπει να δώσετε όλοι και όλες απόψε, η Δράμα πρέπει να είναι πρωταγωνίστρια στο νέο μακεδονικό αγώνα, όπως ήταν πρωταγωνίστρια και πριν 100 περίπου χρόνια. Και η Δράμα έχει το δικαίωμα να πει στους υβριστές μας ότι οι φασίστες
Μπράβο! Απ' τη Μακεδονία! Θέλω να φωνάξετε και για όσους και όσες δεν ήρθανε απόψε εδώ και μας παρακολουθούν κλεισμένοι στα παράθυρά τους και στα σπίτια τους. Στους Έλληνες δεν αξίζει να είναι φοβισμένοι. Οι Έλληνες δεν φοβήθηκαν ποτέ. Επίσης, δεν θέλω να ακούσω από κανέναν και από καμιά πια ότι οι νέοι δεν ενδιαφέρονται. Σε όσα συλλαλητήρια κι αν πήγα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, τα νέα τα παιδιά είναι μπροστά και βάζονται τα γυαλιά στους γονείς τους και στους παππούδες τους. Τελεία και παύλα! Γερά, γερά, τα κάρια του νερά! Επίσης, για να εξηγούμαστε μια και καλή, επειδή σε αυτόν τον χώρο που βρισκόμαστε απόψε χύθηκε πολύ αίμα τόσο στο μακεδονικό αγώνα όσο και στην κατοχή, οι συνεργάτες των κατακτητών και των χουντικών δεν έχουν δικαίωμα να μας αποκαλούν φασίστες, παρακρατικούς, δεξιούς, τραπούκους και ό,τι άλλο. Και για να σας πω και κάτι προσωπικό που γνωρίζω ότι το έχετε αρκετοί εδώ. Αυτοί έχουν φωτογραφίες με τους κατακτητές, όχι εγώ. Αυτοί έχουν φωτογραφίες με τους χουντικούς, όχι εγώ. Αυτοί έχουν φωτογραφίες με φασίστες που παραδίδουν την εθνική μας κυριαρχία, όχι εγώ. Η δική μου οικογένεια, συμπατριώτες και συμπατριώτισσες, πολέμησε από το 731 της Βορείου Ηπείρου μέχρι το Ρούπελ. Η γιαγιά μου δολοφονήθηκε από την Γκεστάμπο και τα SS γιατί ήταν Ελληνίδα. Οι δικοί μου οι άνθρωποι δολοφονήθηκαν από τον δάσκαλο του Χίτλερ, τον Κεμάλ, γιατί δήλωσαν Έλληνες. Τελειώσανε τα ψέματα. Εμείς είμαστε οι δημοκράτες και αυτοί είναι οι φασίστες. Για να τελειώνουμε με την Ήβρη. Για να τελειώνουμε και για να έχετε όπλα, για να μην σας λένε ό,τι σας λένε. Γνωρίζετε ότι προχτές βγάλανε μια ανακοίνωση που μας αποκάλεσαν ναζί και σκουπίδια. Εμένα αυτό με υβρίζει, κυρίως όμως καθυβρίζει τους νεκρούς μου που δεν φωτογραφήθηκαν με τους κατακτητές, δεν φωτογραφήθηκαν με το ΖΑΕΦ, δεν φωτογραφήθηκαν με τους κατσαπιάδες και τους κομιτατζίδες, αλλά τα κόκαλά τους βρίσκονται ακόμα εκεί. Να τελειώνουμε με αυτό το ψεύδος. Εμείς είμαστε οι δημοκράτες. Αυτοί θέλουν να παραδώσουν τη Μακεδονία. Εμείς είμαστε οι αντιστασιακοί. Αυτοί θέλουν να παραδώσουν τον ελληνισμό. Αυτοί είχαν αυταπάτες. Κοιτάξτε, για να είμαστε ειλικρινείς, επειδή αρκετούς και αρκετά από εσάς σας γνωρίζω και μπορώ να σας κοιτώ στα μάτια, η δική μου οικογένεια και η δική σας οικογένεια δεν θα πουλήσει ούτε μια σπιθαμής γης για μια γραβάτα. Κανείς δεν πουλάει την Ελλάδα για μια γραβάτα. Μας είπανε εδώ και 7 μήνες ότι όλα τα καλά του κόσμου θα έρθουν να παραδώσουμε τη Μακεδονία. Γνωρίζετε ότι αυτό δεν συμβαίνει. Ακόμα και τα προϊόντα μας που εδώ και 3.000 χρόνια τα ονομάζουμε μακεδονικά, ακόμα και αυτά θα μας βάλουν να πληρώσουμε. Δεν θα το επιτρέψουμε, Έλληνες, ποτέ! Εδώ και 6-7 μήνες μας έχουν ζαλίσει με την προπαγάνδα.
Μας λένε ότι πηγαίνουν αντίθετοι στην πλειοψηφία. Μας λένε ότι κάνουνε πάντοτε το σωστό. Μας κάνουνε πάντοτε να πιστεύουμε ότι αυτό που λένε και πράττουν είναι το σωστό. Να το βάλουμε πιο συγκεκριμένα. Μπορεί κανείς, όπως εσείς βλέπετε τον Μητρατόδη και τον Κούκλατζη, μπορούν να τον δουν αυτοί. Μπορούν να κοιμηθούν ήσυχοι όσο βρίσκονται εκατοντάδες μέρες φυλακισμένοι. Εμείς εδώ πρέπει να αποφασίσουμε ακόμη και απόψε ότι είμαστε με τον Παύλο Μελά και όχι με τον Ζάρφ. Είμαστε με την Ελλάδα και όχι με την προπαγάνδα. Υπότιτλοι AUTHORWAVE.
Εάν σας λέει κάτι το Φώτιος Καλπύλης, εάν σας λέει κάτι το ματωμένο ράσο του Μακεδονικού Αγώνα, να ξέρετε ότι η νίκη πράγματι θα είναι βεβαία. Δεν θα πρέπει να σταματήσουμε ποτέ μέχρι η αισχρή πράξη των πρεσπών να μην ισχύσει. Μέσα και έξω από τα προπαγανδιστικά μέσα που έχουν στη διάθεσή τους προσπαθούν να καταστήλουν αυτό το κίνημα του ελληνικού λαού ενάντια στην παράδοση. Ακόμα και στη συμφωνία, προσέξτε, βάλανε ειδικό άρθρο που θα θεωρούνται παράνομα τα συλλαλητήρια για τη Μακεδονία. Φανταστείτε που έχουνε φτάσει. Ούρε δικτάτορες. Έχουνε βάλει άρθρο να αλλάξουνε τα βιβλία γιατί λέει θεωρούνται εθνικιστικά. Όπως γνωρίζετε, από την πρώτη τάξη του Δημοτικού μέχρι την τρίτη Λυκείου στα Σκόπια, πρωτεύουσά τους θεωρούν τη Θεσσαλονίκη. Τι θα αλλάξει σε αυτό? Εμείς εδώ δυστυχώς πέρα από την Ήβρη έχουμε να αλλάξουμε και να υποστούμε ξανά νέα λογοτομή. Να μην το επιτρέψουν οι γονείς να περάσουν τα νέα σχολικά βιβλία που θα βγάλουν τη Μακεδονία από μέσα από αυτά. Θα μου επιτρέψετε στο τέλος να σας πω δύο λόγια. Η υπόθεση της Μακεδονίας είναι η υπόθεση σωτηρίας του ελληνισμού. Το ποτάμι της οργής, να ξέρετε, δεν σταματάει. Το ποτάμι του θυμού δεν σταματάει. Και κυρίως η Μακεδονία δεν θα επιτρέψει να παραδοθεί. Και για να σας το πω ακόμα πιο συγκεκριμένα. Εάν δεν μιλήσουμε εμείς για τη Μακεδονία, θα βγουν οι νεκροί μας να μιλήσουν για τη Μακεδονία. Επειδή βρισκόμαστε σε πολύ κρίσιμες στιγμές, θα ήθελα να σας πω να μην χάσετε αυτή τη στιγμή το θάρρος σας. Θα σας πούνε κι άλλα. Θα μας πούνε κι άλλα. Θα μας βάλουν εμπόδια στη διαδρομή μας. Δεν θα πρέπει να λιποψυχήσετε, γιατί εδώ γίνεται ομολογία και πίστης και πατρίδος. Όταν θα πάρει παρουσίες ο Παύλος Μελάς, δεν πρέπει να λείπει κανείς από το παρουσιολόγιο. Όλοι πρέπει να είμαστε εκεί. Ήταν η έπειτας. Ήταν η έπειτας. Τέτοιες μέρες του 41 μπαίνανε οι Βούλγαροι, οι Γερμανοί και οι Ιταλοί στην πατρίδα μας. Τέτοιες μέρες κομματιαζόταν η Ελλάδα για να γίνουν προσιλοποίηση τα όργανα των φασιστών και των Ναζί εις βάρος της Μακεδονίας. Τη Μακεδονία, όπως ξέρετε, τη συμφώνησαν να τη δώσουν στους κατσαπιάδες, τους απογόνους και τους προγόνους που σήμερα υποτίθεται διαχειρίζονται τα κοινά, μόνο και μόνο για να πάψει να υπάρχει ελληνικότητα στη Μακεδονία. Τότε ο Ελίτης γράφει το αξιονεστή, και όπως τότε αποκαλούσαν τα νέα τα παιδιά αλήτες, τέτοιες μέρες του 43 έγινε ένα από τα μεγαλύτερα συλλαλητήρια στην πατρίδα μας. Άγνωστο. 22 Ιουλίου του 43 είχαμε 30 νεκρούς στο Σύνταγμα, γιατί διαδήλωσε μισό εκατομμύριο Έλληνες για να μην προσετηριστεί η Βουλγαρία τη Μακεδονία. Και εμείς σήμερα φοβόμαστε να πούμε ότι είμαστε Έλληνες και Μακεδόνες. Φοβόμαστε να πούμε ότι είμαστε Έλληνες. Γι' αυτό λοιπόν, όπως λέει πολύ ωραίο ο Ελίτης στο αξιονεστή, με το μόνο πράγμα που μας έχει απομείνει
κάτω από το ανοιχτό πουκάμισο, μια παλάμη τόπος και το σταυρουδάκι του ήλιου, οφείλουμε όλοι οι Έλληνες και Ελληνίδες να συνεχίσουμε τον αγώνα μας. Δεν σταματάμε ούτε ένα λεπτό. Συνεχίζουμε μέχρι την τελική νίκη. Να είστε καλά, γεια σας.